Μόνο νεότερο που υπάρχει είναι μια δέσμευση του Υπουργείου ότι αυτές τις ημέρες θα εμφανιστούν τα ένσημα των αναστολών προκειμένου να ανοίξει η διαδικασία για να πάρουν επίδομα ανεργίας κάποιοι οι οποίοι το δικαιούνταν και μέχρι τώρα δεν το έχουν πάρει. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι δεν έπιασαν τους όρους και τις προϋποθέσεις λόγω των συνεπειών της πανδημίας. Και είναι οι συνάδελφοι αυτοί οι οποίοι είτε δεν έπιασαν φέτος τα 50 ένσημα, είτε έπιασαν πέρσι τα 50 ένσημα αλλά δεν είχαν 80 όπου ζητάει τώρα για την περσινή χρονιά, ή και άλλες κατηγορίες όπου δεν μπόρεσαν να πιάσουν την εποχικότητα οι επιχειρήσεις οι οποίες εργάζονται οι εργαζόμενοι, αφού δεν είχαν το απαραίτητο εποχιακό προσωπικό λόγω των συνεπειών της πανδημίας για να είναι οι επιχειρήσεις αυτές εποχιακές. Υπάρχουν βεβαίως μία σειρά συναδέλφων οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις των 50 ενσήμων, αλλά έχει χαθεί η προθεσμία των 60 ημερών για την κατάθεση για επίδομα ανεργίας. Είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονταν σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, οδηγή τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι ενώ έχουν τα 50 ένσημα από την αναστολή Μαΐου και Ιουνίου, χάθηκε για αυτούς η προθεσμία από 30 Αυγούστου, ενώ η κυβέρνηση νομοθέτησε τα 50 ένσημα μετά τις 20 Σεπτέμβρη. Έχουμε λοιπόν περίπου στις 3.500 με 4.000 επιπλέον άνεργους στη Κέρκυρα, οι οποίοι δεν επιδοτούνται και σε σχέση με το 2019, και εδώ είναι το μεγάλο το ζήτημα, και βεβαίως ακόμη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν επίδομα, αλλά λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών και μη εμφάνιση των ενσήμων δεν έχουν επιδοτηθεί. Εμείς ζητάμε χωρίς όρους και προϋποθέσεις να επιδοτηθούν όλοι όσοι εποχιακοί άνεργοι εργάστηκαν έστω μία χρονιά, το 19, το 20 ή το 21,